στιγμή αρχίζει όλο αυτό να μαθαίνεται. Ναι. Εσύ λοιπόν από τη μία μέρα στην άλλη νιώθεις αλλαγή στη ζωή σου, γιατί βρίσκεσαι δίπλα σε έναν από τους καλύτερους και πιο γνωστούς τραγουδιστές στην Ελλάδα, όπου σίγουρα μία σχέση του έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πρέπει να διαχειριστείς όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με τους φωτογράφους που σας κυνηγάνε, με τα τηλέφωνά σου, ξέρω εγώ, να χτυπάνε πιο πολύ για μία δήλωση. Εκεί, πώς το ελέγχεις όλο αυτό και πόσο σε βοηθάει και ο Αντώνης αυτό? Ο Αντώνης μου βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί για μένα ήταν κάτι που δεν του περίμενα. Εντάξει, το ξέρεις ότι αν γνωρίσει έναν άνθρωπο τέτοιο, μετά ότι θα γίνει ένα. Ναι. Αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενες. Όχι. Και μέχρι τώρα δεν είναι ότι νιώθω πολύ άνετα με αυτό. Το ξέρω, γι' αυτό το. Αλλά τον αγαπάω και είναι έτσι και προσπαθώ να στέκομαι δίπλα του, από πίσω του, να μην. Πώς μπορώ να δείξω. Είσαι, θα σου πω εγώ. Και νομίζω ότι ένας λόγος που σε αγαπάει ο Αντώνης είναι και αυτός. Γιατί είσαι μία σύντροφος που είσαι δύο βήματα πίσω από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό το θέλω. Τον συμβουλεύεις. Τον βοηθάς, τον στηρίζεις. Όπως με στηρίζει και εμένα. Έτσι. Και δεν θέλεις ουσιαστικά να βγεις ούτε παραπάνω, ούτε να είσαι κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είσαι στη ζωή σου. Όχι, δεν. Ωραία. Ερχόμαστε στο μωρό.